Μία ακόμα ευχάριστη μέρα, χαρούμενη έτσι και πραγματικά μία μέρα η οποία είναι ελπιδοφόρα και αισιόδοξη, γιατί φτάσαμε στο τέρμα της διαδρομής για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που αφορά την ανάπλαση του κήπου μας. Ένα έργο το οποίο ο κόσμος ακούει επί κάποια χρόνια και φυσικά σήμερα ήρθε η ώρα να υπογράψουμε τη σύμβαση και να εγκατασταθεί ο ανάδοχος ο οποίος βρίσκεται εδώ, είναι ο κύριος Στρογγυλός και η εταιρεία του. Πολύ σύντομα θέλω να κάνω μία μικρή αναδρομή αυτού του τόσο σημαντικού έργου. Το κήπο το γνωρίζουμε, είναι βέβαια το σήμα κατεθέν της χιού μας, ένας κήπος ο οποίος βέβαια θέλει το ρεχτυφιέ του πλέον, έτσι, χωρίς να γίνουν παρεμβάσεις τέτοιες οι οποίες αν θέλετε να αλλάξουν συναισθηματικά για τις γενιές προηγούμενες, πράγματα τα οποία βεβαίως έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. Αυτό το έργο ξεκίνησε με ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο το οποίο έγινε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, με συγκεκριμένη εταιρεία, είναι το Γραφείο Δοξιάδη, το οποίο ξεκίνησε την αρχιτεκτονική μελέτη της ανάπλασης του κήπου. Μία αρχιτεκτονική μελέτη η οποία προέβλεπε, αν θέλετε, ένα προϋπολογισμό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου. Εμείς, αναλαμβάνοντας τη Δημοτική Αρχή, πιάσαμε τον τάβρο από τα κέρατα, για να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς έγινε. Προχωρήσαμε τις μελέτες περίπου εξ αρχής, γιατί χρειαζόταν μελέτες ηλεκτρομηχανολογικές, φωτισμού και άλλων βεβαίως πραγμάτων που έπρεπε να γίνουν. Ο προϋπολογισμός εκτοξεύτηκε στο ποσό των 3.800.000. Διασφαλίσαμε τα χρήματα από τη διαχειριστική αρχή. Περάσαμε βέβαια από πολλές και μεγάλες δυσκολίες για να μπορέσουμε τελικά να ολοκληρώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί εγώ θα το λέω μέχρι να τελειώσω την πολιτική μου διαδρομή, ότι τίποτα δεν χαρίζεται, τα πάντα κερδίζονται. Όμως είναι γεγονός ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή και θέλουμε και ξέρουμε και μπορούμε. Άρα λοιπόν και θέλει και ξέρει και μπορεί, και γι' αυτό τελικά φτάνουμε ένα-ένα στο διατάφτα τα έργα, τα οποία άλλα έχουν υλοποιηθεί, άλλα υλοποιούνται και άλλα τελικά προγραμματίζονται στο να ξεκινήσει η υλοποίησή των. Και θέλω να σας πω για μια ακόμη φορά ότι τα πολύ καλά είναι μπροστά μας. Δεν θα προλαβαίνουμε να εξαγγέλουμε έργα τα οποία δεν είναι αέρας, δεν είναι εγγραφές, είναι έργα χειροπιαστά, είναι έργα μετρήσιμα και είναι έργα τα οποία υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν. Έτσι λοιπόν, αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες, με πολύ κόπο και με πολύ αγώνα και με πολύ υδρότα, και εδώ θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω πραγματικά από καρδιάς όλους εκείνους οι οποίοι ήταν στην πρώτη γραμμή και αυτής της μάχης. Ξεκινώ βέβαια από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Γιάννη Τζενάκη, τις τεχνικές μας υπηρεσίες και φυσικά δεν μπορώ να μην αναφέρω τον Απόντα για λόγους αδείας, γιατί ήρθε η ώρα της συνταξιοδότησής του, είναι ο Λευτέρης Βοβαλάνης. Είναι ο Παντελής Τσαγρής, ο οποίος είναι αναπληρωτής προϊστάμενος αυτή την ώρα, δίνοντας και εκείνος τη μάχη τη δική του, μαζί με τη Γιάννα τη Φυτούση, η οποία για λόγους κολλήματος δεν είναι και εκείνη σήμερα μαζί μας, αλλά και όλους τους υπηρεσιακούς οι οποίοι έδωσαν τον αγώνα τους για μια ακόμη φορά για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Όμως θα μου επιτρέψεις, Δήμαρχέ μου, να ξεκινήσω από σένα και να εκφράσω ευχαριστίες στον Δήμαρχό μας, γιατί πραγματικά με τις τεχνικές μας υπηρεσίες που είναι πάρα πολύ πιεσμένες αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και σήμερα την άλλη εβδομάδα θα έρθει και ο Λευτέρης Βοβαλάνης μέσα από τις τελευταίες ημέρες που διανύει κοντά μας, και θα κάνουμε μια σύσκεψη για να βάλουμε προτεραιότητες, επειδή πραγματικά όλα αυτά που είπε ο Δήμαρχός μας είναι πράγματα που ούτε και εμείς δεν τα προλαβαίνουμε, πόσο μάλλον εσείς που δεν τα γνωρίζετε. Δήμαρχε, μας ευχαριστούμε γιατί είσαι πάντα στο πλάι μας, όπου έχουμε πρόβλημα
Είσαι εδώ, είσαι κοντά μας και δίνεις λύσεις. Εγώ λοιπόν θα το πω. Να ευχαριστήσω τις τεχνικές μας υπηρεσίες, τους συμβούλους του γραφείου του Δημάρχου μας και όσους όλους συνετέλεσαν στο να είμαστε σήμερα σε θέση να συμβασιοποιούμε αυτό το έργο. Ένα έργο το οποίο σας είπα κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες κάτω, δεν θα τις επαναλάβω, θα σας πω μόνο ότι ο κήπος θα αλλάξει ριζικά, θα αλλάξει όψη, θα είναι ένα στολίδι για το κέντρο της πόλης μας, προσβάσιμο από όλους τους συμπολίτες μας, από όλους ανεξαιρέτως, προβλέψει και για αμαία υπάρχουν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και από τους επισκέπτες. Ο φωτισμός και όλα αυτά που θα αλλάξουν και θα μου επιτρέψει εδώ χωρίς να παρεξηγηθώ, να πω κάτι. Εμείς δεν μηδενίζουμε το έργο κανενός. Δέστε όμως σε πόσα έργα, ένα από αυτά ο κήπος, δέστε το ΡΕΞ, ακόμα να σας πω και κάτι καινούριο, ακόμα και το ανοιχτό κέντρο εμπορίου που ήταν για ένα 700, ήδη χθες εγκρίθηκε αυτό που βάλαμε εμείς στη μελέτη και θα πάει στα 2.250. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που εμείς τα βλέπουμε με τεχνική υπηρεσία και διορθώνουμε ούτως ώστε να μην υπάρχουν λάθη. Όλα τα έργα που γίνονται είναι τεχνικά άρτια. Εκείνο που θέλουμε είναι στην επίβλεψή τους να μην υπάρχουν λάθη. Αυτό είναι κάτι βασικό. Και να σας πω και κάτι. Επειδή πολλοί λένε δικό μας έργο ήταν. Ξέρετε, εμείς, Δήμαρχέ μου, σας έχω ενημερώσει, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2023 θα έχουμε έτοιμα, γιατί τα αστικά ξεκινούν από το Γενάρη προσκλήσεις. Ξεκίνησαν οι προσκλήσεις ακόμα από το ΕΣΠΑ και από ΚΟΥΔΟΕ, το οποίο είναι 112 εκατομμύρια και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 130 για την περίοδο αυτή, συν τα 380 που έχει το ΕΣΠΑ. Εμείς θα έχουμε έργα τα οποία θα έχουν ήδη ενταχθεί. Θα είναι επιλέξιμα και θα έχουμε και τις μελέτες. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε 2 εκατομμύρια και για μελέτες, τις οποίες ξεκινάμε άμεσα τώρα για να γίνονται. Η μία ήδη δημοπρατήθηκε για το 5ο Δημοτικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, μέχρι το τέλος του χρόνου θα συμβασιοποιηθούν έργα τα οποία θα είναι της τάξης των 15 εκατομμυρίων. Στο πρώτο εξάμεινο του 23 θα έχουμε πάνω από 25 εκατομμύρια συμβασιοποιημένα έργα και θα έχουμε τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έτοιμα έργα που θα είναι ΕΣΠΑ ή ΚΟΥΔΟΕ, το οποίο μπορεί να ξεπερνούν και τα 100 εκατομμύρια. Πιστέψτε με. Δεν σας λέω κάτι, κρατήστε τα νούμερα και θα το δείτε. Επομένως, γίνεται μια δουλειά πραγματικά οργιώδης, έτσι όπως είπε ο Δήμαρχος. Εμείς δεν θέλουμε να μηδενίσουμε κανέναν. Εκείνο που ξέρουμε όμως είναι ότι ξέρουμε ότι κάνουμε πολύ καλά τη δουλειά μας και ευχαριστώ προς αυτήν την κατεύθυνση όλους τους μηχανικούς συνεργάτες, γιατί προς αυτή την κατεύθυνση πατήσουμε να μην υπάρχουν έργα τα οποία να βγαίνουν με προβλήματα. Ως κήπος είναι το σαλόνι μας, είναι εκεί που υποδεχόμαστε τους καλεσμένους μας, τους επισκέπτες μας και με την ανάπλαση αυτή θα καταστεί ελκυστικότερος και θα προσκαλέσει τους δημότες μας να είναι, τον επισκέπτονται καθημερινά και να το χαίρονται. Γεια σας. Η ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου αποτελεί ένα έργο για το οποίο έχουμε εργαστεί πάρα πολύ εντατικά υπό πολύ μεγάλη πίεση χρόνου, αλλά βέβαια με πολύ όρεξη και καλή διάθεση. Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τη Διαχειριστική Αρχή για την Εξασφάλιση των Χρημάτων και τους μελετητές, οι οποίοι ήταν κοντά μας όλη αυτή την εξέλιξη και θα είναι και κοντά μας κατά την υλοποίηση του έργου. Πάρα πολύ σημαντικό ηχείος, ο Δημοτικός Κήπος Ισχύου να αποκτήσει επιτέλους ποιότητες σύγχρονου δημόσιου χώρου, φιλικού και προσβάσιμο προς όλους τους δημότες. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε πρώτη φάση θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ το Δήμαρχο και τους εργάτες του, διότι στο τελευταίο 15ήμερο που ήμασταν προ της υπογραφής της σύμβασης μας βοήθησαν με την εκπαιρέωση κάποιων διαδικασιών με υπηρεσία εκτός Δήμου, έτσι ώστε να υπογραφεί η σύμβαση πιο άμεσα, γιατί υπήρχε ένα γραφειοκρατικό θέμα που λόγω αδειών υπαλλήλων δεν μπορούσε να λυθεί. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα για τη μελέτη. Που η μελέτη που έχουμε στα χέρια μας όντως είναι μια πλήρης μελέτη πρώτης όψεως. Έχει και το μηχανολογικό κομμάτι, και το οικοδομικό, και το πράσινο. Γίνονται κάποιες μικρές αλλαγές στη χωροθέτηση κάποιων πραγμάτων στον κήπο. Το πολύ θετικό είναι ότι αλλάζουν και οι φυτεύσεις
με δέντρα τα οποία θυμίζουν το νησί μας. Γίνεται μια περιμετρική διαδρομή για περπάτημα ουσιαστικά στην εσωτερική μεριά της περιμέτρου. Σε κάθε περίπτωση οι επόμενες κινήσεις μας είναι ο έλεγχος εφαρμογής της μελέτης στο επόμενο διάστημα, έτσι ώστε πριν ξεκινήσουμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν χρειάζεται κάποια τροποποίηση λόγω ειδικών συνθήκων και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το έργο με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 18 μήνες όπως η σύμβαση ορίζει. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι στο κέντρο της πόλης και δυστυχώς ή ευτυχώς θα υπάρξει μεγάλη κινησιμότητα βαρέων οχημάτων και λόγω σκηνοθετήσεων και λόγω μηχανημάτων χωματορικών εργασιών, την οποία και σε συνεργασία με το Δήμα αλλά και με την Τροχιά ευελπιστούμε να μην δημιουργήσει πρόβλημα στους περίοικους. Ευχαριστώ. Είμαστε εντάξει. Καλό ρίζικο να είναι, καλά τελειώματα και να το απολαύσει ο κόσμος σύντομα και θα το απολαύσει.